εκπροσωπούμε το αρχιτεκτονικό γραφείο Sum of Nine και είμαστε εδώ σήμερα στο Ρομάντζο για να εξηγήσουμε κάποια στοιχεία της ανακατασκευής του κτηρίου, την οποία μελετήσαμε και επιβλέψαμε εμείς. Είναι ένα κτίριο της δεκαετίας του 40, ένα μοντέρνο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί για πολλά χρόνια εδώ εκτυπώνονταν ένα από τα μεγαλύτερα σε κυκλοφορία περιοδικά της χώρας. Είχε μάλιστα φτάσει, από ό,τι συζητάγαμε με τους ιδιοκτήτες, τα 300.000 φύλλα την εβδομάδα, πράγμα το οποίο είναι άπιαστο για τα σημερινά δεδομένα. Και ήταν μία μονάδα καθετοποιημένη παραγωγής, όπου στους ορόφους του κτηρίου παράγονταν το περιεχόμενο το οποίο εκτυπώνονταν στο υπόγειο, στην εκτυπωτική μονάδα. Και υπήρχε μάλιστα και ένα μικρό κιόσκι που μπορούσε να αγοράσει αυτό το περιοδικό απ' έξω. Βρεθήκαμε εδώ πέρα περίπου πριν 7-8 χρόνια. Εγώ είμαι κάτοικος της περιοχής, κάτοικος του κέντρου και περνούσα πάντα από αυτό το δρόμο, όπου για πολλά χρόνια ήταν σκοτεινός και εγκατελειμμένος και ταυτόχρονα το κτίριο ήταν τελείως κατεστραμμένο, είχε πιάσει πυρκαγιά, είχε χαλάσει η πρόσωψη τελείως και ήταν τελείως μη επισκέψιμο. Έχοντας τον Πάιος πιο κάτω στην Πειραιώς, πάλι στο κέντρο, θέλαμε να βρούμε ένα χώρο που να σχετίζεται με τη δημιουργικότητα, τη δημιουργική διαδικασία, τους δημιουργικούς ανθρώπους και να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο γύρω από αυτό, συμβολικά έχοντας κλείσει ήδη μια δεκαετία δράσης πιο κάτω στην Πειραιώς. Εκεί που καταλήξαμε, βρίσκοντας και μια μελέτη του ΙΠΚΑ εκείνη την εποχή για την περιοχή, είναι να έρθουμε εδώ πέρα στο σημείο, στο παλιό Γεράνι, μια ξεχασμένη γειτονιά, σε αυτό το συμβολικό κτίριο, το οποίο ήταν παρατημένο έτσι για πάρα πολλά χρόνια, και να το επανενεργοποιήσουμε ουσιαστικά, δίνοντάς του μια νέα ζωή και μια νέα πνοή. Εμείς κληθήκαμε πριν κάποια χρόνια να βοηθήσουμε στην ανακατασκευή αυτού του κτιρίου και στην αλλαγή χρήσης του, ώστε να φιλοξενήσει μια νέου τύπου επιχειρηματική δραστηριότητα για την Ελλάδα, που είναι αυτή της θερμοκοιτίδας, δηλαδή γραφεία τα οποία ως επιτοπλίστων ανήκουν στο δημιουργικό τομέα και το υλικό το οποίο παράγουν κατά κάποιο τρόπο παρουσιάζεται προς το κοινό κάποιες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές μέσα στο έτος. Υπάρχει δηλαδή μία στιγμή που ανοίγεται προς το κοινό η δραστηριότητα του κτηρίου. Και αυτό είχε μία, κατά κάποιο τρόπο, ομοιότητα με τον τρόπο που λειτουργούσε το κτίριο παλαιότερα, με την έννοια ότι καθύψος του κτιρίου παράγεται το περιεχόμενο το οποίο μετά παρουσιάζεται και στο χώρο τον εκθεσιακό και στο χώρο τον κοινωνικό, που είναι το καφέ στο ισόγειο, και με έναν τρόπο διατηρείται ένας χαρακτήρας που υπήρχε πάντα στο κτίριο. Η ιδέα μας ήταν να κάνουμε ένα δεύτερο πολιτιστικό κύτταρο σαν το Bios στην πόλη, το οποίο να επεκτείνει όμως τη δράση μας και στην παραγωγή του πολιτισμού και της δημιουργικής διαδικασίας. Άρα ουσιαστικά η διαφορά του Ρομάντσο για εμάς ήταν ότι ταυτόχρονα είχε διάφορους χώρους στα πάνω επίπεδά του ουσιαστικά, εργασίας για δημιουργικούς ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή στεγάζει 56 επιχειρήσεις του δημιουργικού κλάδου. Και όταν λέμε δημιουργικού κλάδου, σημαίνει αρχιτέκτονες, γραφίστες, σχεδιαστές κάθε είδους. Τα έπιπλα που διαλέξαμε μαζί με τους πελάτες για να επιπλώσουμε το χώρο του καφέ, κατά βάση, είναι και αυτά με έναν τρόπο της εποχής αυτής ή κοντινής εποχής. Και προσπαθήσαμε να έχουν συγγένεια ως προς τα υλικά με άλλα υλικά που χρησιμοποιήσαμε οικοδομικά πια στο κτίριο
και νομίζουμε ότι συνεισφέρουν και αυτά πάρα πολύ στην τελική εικόνα του καφέ, η οποία δεν είναι τόσο τυπική άλλων αντίστοιχων χώρων και δίνει και αυτή το στίγμα μιας, κατά τη γνώμη μας, λίγο ιδιαίτερης επέμβασης σε αυτό το κτίριο. Το πρώτο κομμάτι της δράσης μας ήταν να έρθουμε στην περιοχή και να δούμε πώς θα καθαρίσει το σημείο. Φανταστείτε ότι τότε στο συγκεκριμένο δρόμο λειτουργούσε μια άτυπη χωματερή, οπότε υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να αλλάξει καταρχήν ο χώρος έξω από το κτίριο, να απομακρυνθεί η χωματερή και να γίνει ξανά προσβάσιμος, να αποκατασταθεί ο δημόσιος φωτισμός και διάφορες ενέργειες που θα μπορούσαν να το κάνουν πιο ορατό στη μελλοντική του χρήση. Εκεί πέρα ήταν που συναντηθήκαμε και με τους Sum of Nine, με τον Βασίλη δηλαδή, τον αρχιτεκτονά μας, και ξεκινήσαμε και τις πρώτες συζητήσεις για το μέλλον του κτηρίου εδώ πέρα και του υπάρχουν της υπάρχουσας δομής. Η διάρθρωση των χώρων έχει ως εξής. Υπάρχει το υπόγειο που έχουμε τον συναυλιακό χώρο και τα γραφεία της διοίκησης. Στο ισόγειο είναι ένα κύριο μπαρ με την κεντρική είσοδο και τον κύριο συναυλιακό χώρο. Στον πρώτο που βρισκόμαστε τώρα είναι ο εκθεσιακός χώρος και έχουμε τρεις ορόφους, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, με 20 συνολικά μικρά γραφεία. Το ενδιαφέρον που είχε το κτίριο είναι ότι είχε διάφορους μεσαίους προς μεγάλους χώρους, οι οποίοι φιλοξενούσαν το τυπογραφείο, αλλά ταυτόχρονα τα πιο πάνω επίπεδα αρχίσαν σταδιακά και διαμερισματοποιούνταν από παλιότερα για να φιλοξενήσουν τη συντακτική ομάδα των εκδόσεων. Θεωρήσαμε ότι αυτό είναι ιδανικό και για τη δικιά μας χρήση και προσπαθήσαμε απλά να δούμε πού είναι το σημείο που χωρίζονται οι πολιτιστικοί χώροι, οι μελλοντικοί πολιτιστικοί χώροι εκείνη τη στιγμή, από τους χώρους γραφείων. Ξεκίνησε μια μελέτη, κάναμε μια καταγραφή του κτηρίου αρχικά. Είδαμε ότι υπήρχαν πάρα πολλά κομμάτια του κτηρίου τα οποία είχαν καταστραφεί με την πάροδο των χρόνων σε σχέση με τη διαρρύθμιση του χώρου, με βασικό τους δύο κεντρικούς φωταγωγούς που είχε το κτίριο, οι οποίοι ουσιαστικά βοηθούσαν στην εποχή ώστε να φεύγουν οι αναμνηθυμιάσεις από το τυπογραφείο, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει φωτισμός φυσικός στο σύνολο του κτηρίου. Υπήρχε από την αρχή μια σύμπνοια με τους πελάτες σε ό,τι αφορά το πώς θέλουμε το κτίριο να μοιάζει τελικά. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό και για λόγους οικονομικούς, αλλά το πιο σπουδαίο ήταν και για λόγους σεβασμού του παρελθόντος αυτού του κτίσματος, να επαναφέρουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία από την αρχική μορφή του κτηρίου στη σημερινή του κατάσταση. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα γι' αυτό είναι κάποιοι φωταγωγοί οι οποίοι είχαν κλείσει από αυτούς που χρησιμοποιούσαν το κτίριο πριν αυτή τη χρήση για να τους εκμεταλλευτούν ως χώρους, τους οποίους ανοίξαμε ξανά και για να μπορέσουμε να φωτίσουμε καλύτερα τα γραφεία μας και σαν ένα πολύ κεντρικό στοιχείο της λύσης, προκειμένου να έχει κανείς αντίληψη από το ισόγειο καφέ του συνόλου του ύψους του κτηρίου. Έχει σχέση με την κοινωνική λειτουργία του κτηρίου. Ναι, σωστά. Ότι λειτουργεί σαν πυρήνας και κοινωνικοποίησης ο χώρος με τα μπαλκονάκια που σχηματίζεται γύρω από το φωταγωγό. Είναι ένας χώρος εκτόνωσης των γραφείων και κατακόρυφης και οριζόντιας επικοινωνίας. Οπότε κάπως αυτή το πείραμα το κοινωνικό που γίνεται εδώ πέρα θεωρούμε ότι βοηθιέται από αυτό τον φωταγωγό. Αποκαταστήσαμε λοιπόν τα δύο φωτεινά αίθρια, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ επίπονο, μιας και δεν βρήκαμε προϋπάρχοντα σχέδια, οπότε πρέπει να μαντέψουμε λίγο διάφορα πράγματα για αυτά. Και μετά προχωρήσαμε σε μια συνσυζήτηση το πώς θα κάναμε διάφορες μικροεπεμβάσεις στο κτίριο, ποιες από τις παλιές επεμβάσεις που υπήρχαν θα κρατούσαμε, όπως για παράδειγμα το επίπεδο του μπαρ εδώ που είμαστε δεν είναι το αρχικό επίπεδο του κτιρίου, αλλά είναι
υπερυψωμένο κάποια στιγμή στην πορεία του, το οποίο αν κάποιος επισκεφτεί το υπόγειο, το βλέπει και όλα έχουν. Αυτοί που κάνουν την επέμβαση κρατήσαν ακόμα και τα πλακάκια, οπότε βλέπεις τον ορίζοντα του παλιού δαπέδου, που είναι, έχει μια μεταβολή περίπου ενός μέτρου. Και ταυτόχρονα να δούμε ποιες ήταν και οι περαιτέρω επεμβάσεις που χρειαζόταν το κτίριο ώστε να εξυπηρετήσει το σκοπό μας. Εδώ ήρθε φυσικά η ομάδα των αρχιτεκτώνων που μας έκανε διάφορες προτάσεις. Και εμείς αυτό που λέγαμε πάντα είναι ότι θα θέλαμε όλες οι επεμβάσεις να μην είναι ποτέ ορατές. Ένα άλλο σημείο στο οποίο εστιάσαμε πάρα πολύ και συμφωνούσαμε και πάρα πολύ με τους πελάτες ήταν το τι νέα στοιχεία εισάγουμε στο κτίριο και τι υλικά χρησιμοποιούμε για να τα βάλουμε μέσα στο κτίριο. Και η ιδέα ήταν εξ αρχής να χρησιμοποιήσουμε υλικά που υπήρχαν ούτως ή άλλως στο κέλυφος αυτό, όπως για παράδειγμα το σίδερο σε χρώμα μαύρο που είναι χαρακτηριστικό των κουφωμάτων του κτιρίου και το οποίο χρησιμοποιήσαμε στη διαμόρφωση των νέων φωταγωγών, ή το οπλισμένο γυαλί που είναι αυτό το χαρακτηριστικό γυαλί με το μικρό τετράγωνο πλέγμα μέσα του που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον σε διάφορα σημεία του κτιρίου. Όπως επίσης να αποφύγουμε οριζόντιου τύπου επικαλύψεις οροφών ή δαπέδων με ψευδοροφές ή νέα δάπεδα. Με αποτέλεσμα, όταν κανείς περπατάει μέσα στο κτίριο, νομίζω δεν του είναι σαφές ακριβώς ποια στοιχεία είναι παλιά και ποια είναι καινούρια, πράγμα το οποίο ήταν στην πρόθεσή μας να γίνει έτσι. Το πιο δύσκολο ήταν η υνοποίηση του κτιρίου. Δυστυχώς οι αίθουσες δεν προβλέπανε μία εσωτερική επικοινωνία, κυρίως φυσικά για το επίπεδο του ισογείου. Οπότε πρέπει να βρούμε διάφορους τρόπους ώστε να κλέψουμε το κομμάτι το ανισόπεδο που υπήρχε καταρχήν, γιατί είναι όλη η όροφη σε μια διαφορετική στάθμη. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα που είχαμε. Και επίσης να δίνουμε μια φυσική αίσθηση ηρωής για τον κόσμο. Αυτό ήταν η πρώτη πρόκληση, μαζί με διάφορα άλλα υποκεφάλαια τα οποία επιλύθηκαν σταδιακά και έτσι ήταν και πώς λειτουργήσαμε. Δηλαδή, κάθε φορά υλοποιούσαμε ένα στάδιο και πηγαίναμε για το επόμενο. Μας έτυχε το εξής, το οποίο μας φάνηκε κάπως ενθαρρυντικό, σαν επιβράβευση στη δουλειά αυτή. Όταν πρώτο άνοιξε ο χώρος στο κοινό και γινόταν ένα πάρτι, εμφανιστήκαμε, συναντήσαμε κόσμο και ένας γνωστός μας που δεν ήξερε ότι έχουμε σχεδιάσει την αποκατάσταση του κτηρίου, μας είπε ότι του άρεσε πάρα πολύ ο χώρος και λέει εντάξει, όμως δεν κάνανε κάτι, απλά σκουπίσανε και μπήκανε. Και μας αυτό μας φάνηκε ιδανικό, σαν να είναι η υλοποίηση του οράματος αυτού που υπήρχε από εμάς και από τον παλάτη φυσικά. Σαν να μην έχει μπει τίποτα καινούριο εδώ μέσα. Οπότε σήμερα το κτίριο φιλοξενεί ουσιαστικά 65 περίπου επιχειρήσεις του δημιουργικού κλάδου στο πάνω κομμάτι του, ενώ στο ισόγειο λειτουργεί ένα πλήρες πολιτιστικό κέντρο. Είναι το σημείο συνάντησης που είναι εδώ πέρα το καφέ για τον κόσμο και του κτιρίου, αλλά για τον κόσμο της πόλης. Έχει ένα χώρο που είναι διάφορα σεμινάρια, διαλέξεις και συναυλίες, που είναι ο κεντρικός χώρος του κτιρίου, το παλιό τυπογραφείο. Ενώ στο υπόγειο του παλιού βιβλιοδετείου εξυπηρετεί διάφορες μεικτές χρήσεις και δράσεις διασκέδασης ή αθλητισμού που γίνονται περιοδικά. Στον πρώτο όροφο, που ήταν ο χώρος που γινόταν η φωτοστοιχειοθεσία, γίνονται συνήθως εκθέσεις και διάφορες δράσεις καλλιτεχνικές τέτοιου τύπου. Ενώ μετά στον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο λειτουργούν τα γραφεία που σας περιέγραψα νωρίτερα και η ταράτσα φυσικά που είναι ένας χώρος που λειτουργεί το καλοκαίρι με εκδηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα και ένας αθλητικός χώρος όπου έχουμε κάνει και ένα άτυπο γήπεδο του μπάσκετ, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μας αρέσει πάρα πολύ σαν χρήση. Ένα άλλο στοιχείο που αξιοποιήθηκε είναι διάφορες στρώσεις υλικών που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στο χώρο του καφέ, όπου ενώ γίνονταν οικοδομικές εργασίες, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα μασίφ τούβλο πίσω από τις οβάδες, το οποίο και διατηρήθηκε.
ή για παράδειγμα κάποια πλακίδια στον κεντρικό χώρο εκδηλώσεων, στους τοίχους, τα οποία είναι σε χρώμα γαλάζιο και τα κρατήσαμε και μάλιστα έμαθα πρόσφατα ότι τα παιδιά βρήκαν σε κάποιο μαγαζί ένα υπόλοιπο και όπου έλειπε το συμπλήρωσαν. Ένα άλλο στοιχείο που ίσως έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι ότι διαμορφώθηκαν κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι αποδυτηρίων, ας το πούμε έτσι, στα επίπεδα των γραφείων, γιατί δεν υπήρχε η πολυτέλεια κάθε γραφείο να έχει το δικό του λουτρό, τους οποίους προσπαθήσαμε να τους διαμορφώσουμε χρησιμοποιώντας πάλι υλικά που βρήκαμε κατά τη διάρκεια των επισκευών, κάποια πολύ απλά λευκά πλακάκια και κάποιες λεπτομέρειες περιθωρίων με μαύρα λεπτά πλακάκια. Όλα αυτά συνεισφέρουν στο να δημιουργηθεί μια εικόνα στοιχείων τα οποία νιώθει κανείς ότι υπήρχαν πάντα εκεί κατά κάποιο τρόπο. Και δεν είναι ξένα ως προς την γενική λειτουργία και εποχή στην οποία ανήκει το κτίσμα. Το ρομάντσο φυσικά, σαν κτίριο, αλλά και σαν ιστορία, φάνταζε πάντα τρομερά ελκυστικό για εμάς και είχε ένα τρομερό μυστήριο, καταρχήν γιατί ήμασταν οι ίδιοι σχεδιαστές. Οπότε, ακόμα και σαν συλλέκτες των τευχών του, μας δημιουργούσε μια πάρα πολύ έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ταυτόχρονα, όλος αυτός ο βιομηχανικός και ιστορικός του χαρακτήρας ήταν κάτι που πάντα ήταν πάρα πολύ ελκυστικό για εμάς. Οπότε και θέλαμε πάρα πολύ, και επίσης και νοηματικά, ταιριάζει πάρα πολύ γενικότερα με το δημιουργικό κλάδο να είναι σε ένα παλιό δημιουργικό χώρο. Τώρα, φυσικά, αυτή η νέα ιδέα, κατά καιρούς ακούμε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό για την πόλη. Εμείς πάντα βλέπαμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ παλιό για την πόλη. Είναι η παλιότερη χρήση των κτηρίων. Θα παρατηρήσει κανείς άλλωστε ότι στο κέντρο της Αθήνας πάντα υπήρχαν κτίρια που απλά δεν απευθυνόντουσαν σε δημιουργικούς ανθρώπους συνήθως, αλλά σε δικηγόρους. Άρα υπήρχαν παλιά κτίρια δικηγόρων, παλιά κτίρια που ήταν μόνο συμβολαιογράφοι και άλλες τέτοιου είδους χρήσεις που ήταν του ενδιαφέροντος τότε του πυρήνα της πόλης μας. Σήμερα φυσικά αυτό έχει αλλάξει. Δεν ισχύει το ίδιο πράγμα και φυσικά και μια τέτοια δομή είναι επικαιροποιημένη. Δεν είναι ένα στεγνό κτίριο το οποίο απλά φιλοξενεί τα γραφεία όπως θα γινόταν δυνητικά τότε. Εμάς παρ' όλα αυτά μας αρέσει να λέμε ότι είναι ένα κοινό νήμα και δεν είναι μια ιδέα που προέκυψε από το πουθενά, αλλά μια συνέχεια της παλιάς χρήσης των κτιρίων του κέντρου. Οπότε ουσιαστικά θέλαμε ναι μεν αυτή την ιδέα, αλλά με κάποιες παραπάνω δυνατότητες και επίσης αυτές τις δυνατότητες. Καταρχήν ότι υπάρχουν διάφοροι βοηθητικοί χώροι οι οποίοι εξυπηρετούν αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει στούντιο φωτογράφησης, χώρο συναντήσεων, όλοι αυτοί οι πολιτιστικοί χώροι που σε όλες αυτές τις δημιουργικές επιχειρήσεις, την καθεμία για διαφορετικούς λόγους χρειάζονται, είτε για να στήσουν την εκθεσή τους, είτε για να δείξουν κάτι στον πελάτη τους, είτε για να κάνουν μια δοκιμή για κάτι. Άρα είναι κάτι που είναι απαραίτητο και δεν θα υπήρχαν σε ένα αυτόνομο γραφείο. Και ταυτόχρονα διάφορες δυνατότητες του σύγχρονου κόσμου ή του σημερινού κόσμου, όπως είναι αυτή του διευρυμένου ίντερνετ, που αλλιώς κάποιος ιδιώτης δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει και να έχει αυτόνομα και αυτοτελώς. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα που θεωρήσαμε πολύ σημαντικά στη λογική και στην ροή της λειτουργίας του κτηρίου. Εμμονή και δικιά μας και των πελατών ήταν εξ αρχής η αποκατάσταση της επιγραφής στην όψη του κτηρίου. Πολλοί κόσμος πέρναγε πριν γίνει η ανακατασκευή αυτή και έβλεπε ένα κατεστραμμένο κτίριο και τρεις λέξεις «Ρομάντζο», «Πάνθεον» και «Βεντέτα» χωρίς να καταλαβαίνει τι είναι. Αυτή η επιγραφή είναι πολύ μεγάλη σε μέγεθος, είναι δομικό στοιχείο της όψης αυτής και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να την επισκευάσουμε και να αναβιώσει σαν στοιχείο πολύ σπουδαίο αυτού του ιστορικού κτηρίου. Εμείς δεν είμαστε μια εταιρεία η οποία είμαστε μια real estate εταιρεία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μαζέψουμε ένα ενδιαφέρον σύνολο ανθρώπων που να λειτουργούν σε ένα συνολικό οικοσύστημα, που είναι ένας επόμενος στόχος. Ο στόχος δηλαδή των ανθρώπων που συνυπάρχουν εδώ πέρα καθημερινά, ανταλλάσσουν ιδέες και ταυτόχρονα πηγαίνουν και τη δουλειά τους έτσι παραπέρα και εκμεταλλεύονται και το χώρο αλλά και το διπλανό τους, δημιουργώντας μια διευρυμένη οικογένεια, την οικογένεια του Ρομάντσο. Το σύνολο αυτών των επεμβάσεων
ας το πούμε έτσι. Μας ικανοποιεί γιατί έρχεται λίγο σε αντιπαραβολή με μία πιο συνηθισμένη πρακτική που υπάρχει στο πώς φτιάχνονται και πώς αξιοποιούνται παλιά κτίρια αυτή την εποχή, που είναι μία υπερπροσπάθεια διακοσμητική σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή πολύ φορτωμένοι χώροι, πάρα πολλά καινούργια υλικά, τα οποία μεταξύ τους ενδεχομένως να μην συνεργάζονται τόσο καλά, εκτεταμένες ψευδοροφές, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία και αυξάνουν πάρα πολύ το προϋπολογισμό μιας τέτοιας προσπάθειας, αλλά το κυριότερο ότι δεν υπάρχει μια λογική αντιμετώπισης σημείο-σημείο του κτηρίου και υπάρχει μια γενική απόφαση επενδύσεων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κτηρίου. Κόστος το οποίο εκ των υστέρων, εφόσον η κατασκευή αυτή ξαναφτιαχτεί μετά από 2-3 χρόνια όταν έχει περάσει η μόδα, ας το πούμε έτσι, είναι δυσανάλογο. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα χώρο ο οποίος να έχει διάρκεια ζωής. Δεν ήταν ούτε δικιά μας πρόθεση, ούτε προφανώς των πελατών να κάνουν μια ανακαίνιση που θα την επαναλάβουν μετά από πολύ λίγα χρόνια. Και νομίζω ότι έχει ένα νόημα αυτό, γιατί ο κόσμος γνωρίζει έναν χώρο, του αρέσει ή δεν του αρέσει, ξέρει ότι είναι εκεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και συσχετίζεται με αυτόν χωρίς να τον περιμένει κάθε φορά μια έκπληξη, βλέποντας ένα τελείως καινούριο πράγμα, στο οποίο έχουμε πετάξει όλο το υλικό που χρησιμοποίησαμε για να το ξανακάνουμε από την αρχή. Όλη αυτή η αντιμετώπιση και προσπάθεια επαναφοράς του κτηρίου στην αρχική του εντός αγωγικών κατάσταση και η χρήση υλικών τα οποία ανήκουν σε αυτή την εποχή επαναφέρουν συνέχεια στο μυαλό μας το μοτίβο της ιστορίας αυτού του κτηρίου και του πώς μπορείς ένα κτίριο που έχει μία αξία σαν σημείο της εποχής του να το φέρεις σε μία νέα χρήση χωρίς να διαγράφεις στρώσεις από το παρελθόν του. Το BIOS γενικά είναι μία αστική μικροσκοπική εταιρεία και ένα πολιτιστικό σωματείο νομικά, αλλά και ουσιαστικά. Άρα, ο στόχος της ενέργειας ποτέ δεν ήταν το κέρδος. Και αυτό το κάνει έτσι και sustainable, όπως λέμε στα ελληνικά. Η ιδέα είναι ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων να επιτρέπει τη συνέχιση της ιδέας και την διατήρηση του οράματος και της καθημερινής λειτουργίας. Η αρχική επένδυση φυσικά υπήρχε και συγκεντρώθηκε από δωρεές, από χορηγίες, αλλά από τα κεφάλαια του ίδιου του οργανισμού, που είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Και προσπαθούμε απλά να διατηρήσουμε, χωρίς να περιμένουμε φυσικά μια επόμενη οικονομική απόδοση. Το ότι σε αυτό το έργο υπήρξε μια σύμπνοια με τους πελάτες για τον τρόπο που θα χειριστούμε τις επεμβάσεις, ήταν μια πάρα πολύ ευτυχής συγκυρία. Και είναι γενικά ένα πάρα πολύ ωραίο στοιχείο σε οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό έργο. Γιατί το αρχιτεκτονικό έργο ξεκινάει από μία παραγγελία ενός πελάτη, ο οποίος θέλει να φτιάξει κάτι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και με ένα συγκεκριμένο κόστος. Εδώ πέρα η πληροφορία αυτή ήταν πολύ σαφής. Άνθρωποι που αξιοποιούν το χώρο ξέρανε λειτουργικά τι θέλουν, ξέρανε και ποσοτικά τι θέλαν, δηλαδή τον αριθμό των γραφείων που χρειάζονται για να μπορεί αυτή η επιχείρηση να προχωρήσει και να είναι βιώσιμη. Και ξέρανε και σε μεγάλο βαθμό πώς θέλουν αυτό το κτίριο να μοιάζει. Ξεκινήσαμε λοιπόν, πήραμε αυτή την παραγγελία, ας το πούμε έτσι, από τους πελάτες και ήμασταν χρήσιμοι από την άποψη ότι μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να βάλουμε σε χαρτί
τις επιθυμίες τους και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε γρήγορα στο να υλοποιηθεί εντός ενός προϋπολογισμού αυτό το κτίριο, το οποίο επειδή έχει περάσει ένα αρκετά μεγάλο διάστημα από τη στιγμή που άνοιξε και από ό,τι πληροφορούμαστε πηγαίνει καλά, δείχνει να έχει εκπληρώσει το σκοπό του και να δημιουργεί μια σημαντική εξέλιξη, ας το πούμε έτσι, σε ένα δύσκολο σημείο της Αθήνας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βοηθήσαμε στο να υλοποιηθεί μια τέτοια επιχειρηματική δραστηριότητα νέου τύπου, μια δύσκολη χρονική συγκυρία και σε ένα πολύ δύσκολο σημείο της Αθήνας. Νομίζουμε ότι έχει ήδη φανεί μια μικρή αλλαγή στο μέτρο του δυνατού, στην περιοχή του Γερανίου που βρίσκεται το κτίριο αυτό, σε επίπεδο χρήσης της γειτονιάς, του πώς έρχεται ο κόσμος εδώ, πώς έχει γίνει γνωστό ένα σημείο που δεν ήταν τόσο γνωστό στην Αθήνα και είναι και πάρα πολύ σημαντικό για την Αθήνα αυτό το σημείο. Το Ρομάντσο βρίσκεται στο ξεχασμένο κάτω εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Μέχρι να ξεκινήσουμε τη δράση μας, δεν υπήρχε καν η αναφορά του ονόματος. Το όνομα της περιοχής που λέγεται Γεράνη, της γειτονιάς μας δηλαδή, ήταν ένα ξεχασμένο όνομα και για τον κόσμο. Ένας σημαντικός στόχος μας ήταν να επαναφέρουμε ακόμα και το όνομα της γειτονιάς. Γιατί θεωρούμε ότι μια γειτονιά χωρίς όνομα πάβει να είναι και στη συνείδηση των ανθρώπων γειτονιά. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο στοίχημα. Φυσικά με τη λειτουργία της δομής εδώ πέρα, αυτό που συνέβη σταδιακά είναι ότι έγινε και η περιοχή συνολικά πάλι επισκέψιμη. Και τι σημαίνει επισκέψιμη? Υπήρχαν τα φυσικά εμπόδια των σκουπιδιών, για παράδειγμα, δεν μπορούσες να περάσεις. Υπήρχε το φυσικό εμπόδιο του σκοταδιού. Δεν μπορούσες να δεις για να περάσεις. Και φυσικά ο φόβος. Ο φόβος ήταν ένα πράγμα που κάθε μέρα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για μας και κερδίθηκε σταδιακά με τις εκδηλώσεις και τα πάντα και με ένα αναμένο κτίριο στο κέντρο του Γερανίου. Κατάφερε να μετουσιωθεί σε μια ζωντανή γειτονιά του κέντρου.